που έχετε επιδείξει ιδιαίτερη προσπάθεια στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μας, που με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλετε στην πνευματική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Λέρου. Σας εκφράζω τις απέραντες ευχαριστίες μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια. Επιγραμματικά θα κάνω μια σύντομη αναφορά στους συλλόγους του νησιού μας, που σήμερα τιμούμε τους εκπροσώπους τους, που η παρουσία τους στη Λέρο υπήρξε ιστορική και στο πέρασμα του χρόνου άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια προσφοράς και του τεράστιου έργου τους. Ο πολιτιστικός μας σύλλογος νέων η Άρτεμις, η θεατρική μας ομάδα που είναι συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία του νησιού μας και η συνεισφορά τους στην πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και στη θεατρική κίνηση της Λέρου ήταν σημαντική και αξιοζήλευτη. Η Πανελλήνια Ένωση Λερίων και ο Σύλλογος Λερίων της Ρόδου για το τεράστιο πατριωτικό, πολιτιστικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό τους έργο προς την γενέτειρά τους τη Λέρο και προς τους συμπατριώτες μας που ζουν και διαπρέπουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέων, ο Ναυτικός Όμιλος, τα ποδοσφαιρικά σωματεία μας, ο Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσαίρισης Πανιωνίου, ο Λεριακός Όμιλος Σκαφών, ο Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Ταεκβοντό συνέβαλαν ουσιαστικά στη διάδοση και καλλιέργεια του αθλήματος στα νέα μας παιδιά και με κάθε τρόπο στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των νέων που προσφέρουν διέξοδο και συστηματική ενασχόληση με τον αθλητισμό. Ο Ελληνοταϊλικός Σύλλογος Λέρου, στα δύο χρόνια από τις ίδρυσής του, μας έχει καταπλήξει με τις δραστηριότητές του και συνέβαλε στην ανάπτυξη του τόπου μας σε αρκετούς τομείς της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα στον πολιτιστικό, αθλητικό, στον τουριστικό και στις εικαστικές τέχνες. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα η άοπνη φροντίδα του για δράση και προσφορά. Η συνεισφορά του Συλλόγου Αιμοδοτών στη συγκέντρωση αίματος που τόσο ανάγκη έχει η Λέρος είναι πολύ μεγάλη και το ανθρωπιστικό και θεάρεστο έργο τους εκτιμάται από όλους μας. Αξίζει κάθε έπαινο για το πατριωτικό έργο που επιτελούν οι Λεριακοί Σύλλογοι Αμερικής και Αυστραλίας που πασχίζουν στη διατήρηση των δεσμών τους με τη γενέθλια γη και στην θετή τους πατρίδα αναδείχθησαν σε άριστους επαγγελματίες και επιστήμονες. Ο Σύλλογος Γυναικών Χωρίς Σύνορα τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μια σειρά από δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στη βοήθεια της ανήμπορης μητέρας και γυναίκας και γενικά προσφέρουν στην κοινωνία της Λέρου ανιδιοτελώς. Το Σύστημα Προσκόπων Λέρου και το Σύστημα Οδηγών, εμπνεόμενοι μέσα από ένα σύστημα αξιών και από την προσκοπική τους υπόσχεση, διαδραμάτισαν ένα επικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία μας και η προσφορά τους προς το περιβάλλον, τον εθελοντισμό και στην κοινωνία μας είναι άξια για κάθε έπαινο. Τιμούμε τη λαογράφο μας κυρία Μπέλα Γιαννουκά, η οποία ακούραστα καθημερινά και ανιδιοτελώς προσφέρε ένα τεράστιο και αξιόλογο έργο στο Δήμο μας, στον άνθρωπο και στη Λέρο. Τιμούμε την εγνωσμένη λογοτέχνητά μας κυρία Νινόν Καμπούρη για την ουσιαστική συμβολή της στις εκδόσεις του περιοδικού Έκφραση Λόγου και Τέχνης, που με ιδιαίτερη αφοσίωση, μόχθο και υπευθυνότητα επιμελείται. Τιμούμε τον βραβευμένο, καταξιωμένο και αξιοπρεπή ζωγράφο μας, κύριο Κώστα Βρατσάλη, που τα έργα του όχι μόνο μας προσφέρουν την αισθητική απόλαυση, αλλά προβάλλουν τη Λέρο και τα γραφικά της τοπία. Τιμούμε την βραβευμένη ζωγράφο
και λογοτέχνητά μας, κυρία Νάκα Φωτεινή. Ιδιαίτερα για το πολυσυζητημένο μυθιστόρημά της στο νησί της Άρτεμις, που συνεπέρνει με την αξιόλογη γραφή της τις καρδιές μας, τη φαντασία μας και καλπάζει στους δύσκολους χρόνους της εποχής εκείνης. Πιστεύουμε ότι το έργο της θα τύχει ευρείας αναγνώρισης και βράβευσης. Τιμούμε την κυρία Αγγελίδη Ερασμία Μαρία για το υπέροχο βιβλίο της. Η συμβολή της στη λαογραφία και την ιστορία του νησιού μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τιμούμε επίσης τον κύριο Ασβεστά Ευάγγελο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ασβεστά Μανώλη και τον αξιόλογο και ακούραστο συμπατριώτη μας κύριο Κοκόνη Χρήστο για την ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί μας, που μέσα από την δραστηριότητά τους προβάλλουν τη Λέρο και τις ομορφιές της. Τον Σύλλογο Παλεμάχων Λέρου, που συνεχίζει και στις μέρες μας να συμβάλλει στη στήριξη και εξύψωση του αθλητισμού μας. Επιβραβεύουμε επίσης συμπατριώτες μας που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην ανύψωση της πνευματικής, λογοτεχνικής, πολιτιστικής, τουριστικής και της οικονομικής ζωής του τόπου μας, καθώς επίσης στην ψυχαγωγία και στην υπεύθυνη ενημέρωση των συμπατριωτών μας. Οι πρώην δήμαρχοι, κύριοι Μαγουδής Ιωάννης και Ζόρζου Γεώργιος, ιδρυτής Πανελλήνιας Ένωσης Απανταχού Λερίων, συνεχίζουν ακούραστα να προσφέρουν ένα σημαντικό έργο στο Δήμο και στην κοινωνία μας και αποτελούν υπόδειγμα εργατικότητος, θέλησης, αγάπης προς το νησί τους. Τιμούμε ξεχωριστά σήμερα έναν αγνό και αγωνιστή πατριώτη, τον κύριο Λίνδο Χρήστο, που εκπροσωπεί τους παλαιούς πολεμιστές που πολέμησαν για τα ιδανικά και για τις σταθερές αξίες της πατρίδας μας, που αποτελούν τους φάρους πατριωτισμού και ανδρείας. Κυρίες και κύριοι, κοινός μας στόχος και προτεραιότητά μας είναι να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων, να στηρίξουμε την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και να δώσουμε αναπτυξιακή δύναμη και τροχιά κόντρα στις δυσκολίες της οικονομικής αβεβαιότητας, ιδιαίτερα των νέων παιδιών. Για να πετύχουμε το στόχο μας, χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Επιβάλλεται περισσότερο σήμερα που το μέλλον της χώρας μας διαφαίνεται αβέβαιο και σκοτεινό, να δουλέψουμε συλλογικά, αφού γραζόμενοι τις ανάγκες της κοινωνίας μας, να δουλέψουμε σκληρά και μεθοδικά, με καινοτόμες σκέψεις, σε ένα κοινό πρόγραμμα πρωτοβουλειών και δράσεων. Τελειώνοντας τη συνοπτική μου ομιλία, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω, χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή, ότι από τα περισσεύματα της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της προσφοράς προς τη Λέρο και τους ανθρώπους της, εσάς που επιβραβεύουμε σήμερα, δώσατε νόημα στον όρο πατριωτισμός για να επιβεβαιωθεί το μεγαλείο της ψυχής σας. Και πάλι σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ολόθερμες ευχαριστίες μου, ευχόμενος σε εσάς και στις οικογένειά σας καλές γιορτές και η χαρά, η υγεία και η προκοπή να είναι συνοδός σε κάθε βήμα σας στη καινούρια χρονιά. Σας ευχαριστώ.